σε πονάω. Βλέπουμε πώς εξαχνώνεται η περίφια του δέρματος. Η ακίδα δεν ακουμπάει πάνω στην επιδερμίδα, διότι αν ακουμπήσει την επιδερμίδα, για παράδειγμα ακουμπάει τώρα, δεν θα λειτουργήσει. Ενώ αν πάω ένα κλικ πιο πάνω, μόνο τότε θα λειτουργήσει. Επομένως δεν είναι καυτηράκι, είναι μικροπλάσμα, είναι ιονισμός αερίων που εξαχνώνει την περίσχεια του δέρματος. Όλα καλά, Ήρω. Αυτή είναι η εξάχνωση των κερατινοκυττάρων σου. Θα κάνουμε λίγο υπομονή εδώ πέρα, γιατί μπορεί να πονέσει λίγο. Στην περιοχή του εσωκανθού που πιάνει λίγο δύσκολα η έμπλα, δεν έχουμε βάλει τοπική αναισθησία καθόλου, παρά μόνο με κρέμα. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή έγχυση με ένεση. Συνήθως στην κλασική βλεφαροπλαστική κάνουμε ξυλοκαίνη και αδρεναλίνη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, πάμε να κάνουμε τη λεγόμενη τεχνική brow lift, που εδώ πέρα σε αυτήν την περιοχή δύσκολα η κλασική βλεφαροπλαστική, δηλαδή χειρουργική βλεφαροπλαστική, μπορεί να πάει και να μου αφαιρέσει αυτήν την περίσχεια του δέρματος, γιατί είναι στην περιοχή του κόγχου. Πολύ ωραία. Για χαμογέλασέ μου λίγο. Εκεί μένεις, να φτιάξουμε και τις άλλες πτυχούλες. Τις περισσότερες τις έχουμε φτιάξει. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι εξαχνώνουμε την περίσχεια . Θα πάμε να κάνουμε τώρα το μεσόφριο. Πονάω. Μπράβο. Όπως είπαμε, πάμε στις πτυχές και δεν πάμε μέσα στη ρίδα, δηλαδή πάμε στις όχθες. Επιπεδώνουμε τις όχθες. Και έτσι. Η ρητίδα σιγά σιγά θα εξαφανιστεί. Θέλει φυσικά 2-3 συνεδρίες. Και εδώ, επειδή υπάρχει ήδη μεγάλη βλάβη, πιθανό να χρειαστεί και η τεχνική needle shaping για να πετάξουμε ουσιαστικά τη ρητίδα προς τα έξω. Θέλει συνδυασμό τεχνικών. Πάει. Okay.
Αμέ είναι η συγκεκριμένη τεχνική του καθηγητή Giorgio Fippi, που γίνεται σε μικρο spots. Βλέπουμε λοιπόν πως έχει αρχίσει και καλυτερεύει η ρητίδα. Πονάω. Όχι. Εδώ σε δεύτερο χρόνο πιθανόν να χρειαστεί δεύτερο πλέξερ, μια δεύτερη δηλαδή συνεδρία, και πιθανόν να κάνουμε γέμισμα ρητίδων χωρίς υλικό με την τεχνική needle shaping. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αισθητό και φαίνεται ότι οι ρητίδες έχουν αρχίσει και εξαφανίζονται. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα τις ρητίδες του καπνιστού. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τις ρητίδες του καπνιστού. Μπορούμε να κάνουμε plexer και σε συνδυασμό αργότερα να κάνουμε needle shaping. Εδώ θα προτιμήσω να αρχίσω με το plexer, διότι έχει πάρα πολύ έντονες ψηλές τις ρητιδούλες και έτσι θα πάω να τις εξαχνώσω για το αποτέλεσμά μου να είναι τέλειο. Και ό,τι περισσέψει μπορώ να το γεμίσω μετά με το needle shaping, δηλαδή γέμισμα ρητίδων χωρίς υλικό. Είναι λίγο ευαίσθητη περιοχή, μπορεί ίσως λίγο να τσιμπάει. Τσιμπάει λίγο? Ελάχιστα. Οκ, τέλεια. Πάμε πάνω στην τυχή, δεν πάμε πάνω στη ρητίδα. Τσιμπάει. Mm-hmm. Πολύ ευαίσθητη περιοχή εδώ. Να κάνουμε και λιγάκι αυτό. Φαίνεται λοιπόν πως εξαφανίζονται εδώ οι ρητίδες του καπνιστού, που είναι πάρα πολύ λεπτές και ψηλές. Πονάει. Okay. Σχεδόν έχουμε τελειώσει τη θεραπεία μας. Τώρα ολοκληρώνουμε με μερικές πινελιές. Τέλεια. Έχουμε σχεδόν τελειώσει.
μπορεί να χρειαστεί και μία δεύτερη συνεδρία ή να πάμε με το needle shaping για να γεμίσουμε κάποιες μικροατέλειες που μπορεί να έχει φύσει με την πρώτη συνεδρία το plexer. Okay. Πάμε να κάνουμε τώρα το άνω βλέφαρο. Βλέπετε εδώ που κάνει τον ιονισμό των αερίων χωρίς να κουμπάει το μηχάνημα. Απλά για να γίνει αυτός ο ιονισμός αερίων θα πρέπει να βρίσκεται η ακίδα του πλέξερ πολύ κοντά στην επιδερμίδα, αλλά να μην ακουμπάει. Χαμογέλασέ μου λίγο. Χαλαρή τελείως. Σπονάω. Ωραία. Με την τεχνική πλέξη, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε και τις ρητίδες τις ρινοπαριακές, μπορούμε να κάνουμε κάποιες ρητίδες όπως είναι ουλές από ακμή, ουλές χειρουργικές, μπορούμε να κάνουμε όλο το πρόσωπο και θα δούμε στην περιοχή εδώ πέρα, που είναι στην πρωτεία περιοχή, που υπάρχει αυτή η περίσσια του δέρματος. Αυτή λοιπόν την περίσσια του δέρματος θα κάνουμε, είναι σαν να κάνουμε ένα mini lifting, που ουσιαστικά θα φύγει όλη αυτή η περισσία δέρματος και αυτό θα τραβήξει προς τα πάνω. Και έτσι το αποτέλεσμά μας θα έχουμε κάνει μία βλεφαροπλαστική με ρητίδες καπνιστού, λίγο το λαιμό και ένα mini lifting στην περιοχή της πρωτείας περιοχής. Πάμε να το κάνουμε. Πάμε λοιπόν. Πάνω αργυρό μου. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν πως εξαχνώνεται η περίσσια του δέρματος με εκπληκτικό τρόπο. Δεν ξέρω αν το παίρνει η κάμερα πολύ ωραία.
γίνεται η τεχνική σε μικρό spots. Βλέπουμε πως εξαχνώνουμε την περίσχεια του δέρματος και έτσι κάνουμε ένα mini lifting μικρό. Τεχνικές αυτές έχουν δίπλωμα, ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που είναι του καθηγητή μου, του Τζόρτζιου Φίπη. Βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα, το οποίο είναι τέλειο. Αυτά τα μικρο spots που βλέπουμε, η οποία είναι η εξάχνωση των κερατινοκυτάρων, θα φύγουν σε μια εβδομάδα περίπου, με 12 μέρες. Βέβαια, το καλύπτουμε με αντιλιακό, με make-up.